δείχνει και στην Ευρώπη και, και στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτοί οι οποίοι συνομιλούν με Έλληνες πολιτικούς αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες, δεν νομίζω ότι αρμόζουν στις δημοκρατικές παραδόσεις του ελληνικού λαού. Δηλαδή, κύριε Ξηδάκη, για γίνετε πιο συγκεκριμένος. Ένα πολιτικό πραξικόπημα. Για γίνετε πιο συγκεκριμένος σε αυτό που λέτε. Μιλάτε για τους πολιτικούς αρχηγούς της Βρυξέλλες. Οι αναλύσεις των χρηματοπιστωτικών οίκων εξετάζουν σενάρια διάσπασης της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και της πείδησης διαφόρων κομμάτων της αντιπολίτευσης σε ένα δεύτερο κυβερνητικό σχήμα. Αυτό συνιστά ευθύ πολιτικό πραξικόπημα κατά την εκτίμηση. Μάλιστα. Δηλαδή λέτε ότι κινούνται ανεξαρτήτως πώς θα υπάρξουν οι εξελίξεις εδώ και αν θα μπορέσει η κυβέρνηση να την περάσει ή θα μπορούσε να την περάσει με τη στήριξη άλλων κομμάτων. Γίνεται ένας λάθος υπολογισμός που είναι πολύ μεγάλο λάθος. Πιστεύουν ότι μπορεί να επαναληφθεί το φθινόπωρο του 2011 να ξαναγίνει το καλοκαίρι του 2015 στην Ελλάδα. Mm-hmm. Να βρεθεί δηλαδή κάποιος λαγός αν δεν καταδιαφέρει και να προτείνει να ρίχνει στο τραπέζι ονόματα υπηρεσιακών πρωθυπουργών. Ποιος έχει αυτό το ρόλο, λέτε κύριε Ξηδάκη τώρα? Δεν το ξέρω. Όποιοι τρέχουν στις Βρυξέλλες και συνομιλούν δεξιά και αριστερά, χωρίς ούτε ένας αρχηγός κόμματος, ούτε ένας πρώην πρωθυπουργός, να βγει να μιλήσει για τον ιταμό εκβιασμό που υφίσταται αυτή τη στιγμή το ελληνικό έθνος και ο ελληνικός λαός, νομίζω είναι πάρα πολύ απλό. Κύριε να το δούμε. Κύριε Ξηδάκη, πάνω σε αυτό που είπατε για μια μεταβατική κυβέρνηση τύπου Παπαδήμου και αυτά. Δεν υφίσταται επίθεση, δεν έχετε επίθεση μόνο ο εκλεγμένος Έλληνας πρωθυπουργός, αλλά και ο ίδιος ο ελληνικός λαός, η αξιοπρέπειά του και οι όροι. Παρακολουθήσατε κάποιες δηλώσεις που προέκυψαν από μια συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά στο περιοδικό ΚΡΑΣ που μιλάει για ένα κυβερνητικό συνασπισμό που πρέπει να είναι διαφορετικός και άλλος και να μην είναι ούτε ο κύριος Τσίπρας ούτε ο κύριος Σαμαράς μέσα σε αυτόν. Αλλά αν χαθεί η δεδηλωμένη. Πώς είναι δυνατόν από την παρούσα Βουλή να προκύψει μια κυβέρνηση στην οποία θα είναι πρωθυπουργός ο εκλεγμένος του πρώτου κόμματος? Δεν καταλαβαίνω πολιτική αριθμητική μπορεί να προκύψει. Ευθέως του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Υπουργέ, υπάρχει αυτό? Κύριε Υπουργέ, ο Σπύρος ο Κουτζάνης είμαι. Καλημέρα σας. Καλημέρα.